Εξάντας είναι ένας ανιχνευτής αποστάσεων που έχει τρεις επιλογές αναζήτησης. Έχει έναν κεντρικό διακόπτη που τον ανοίγουμε. Η πρώτη επιλογή που μπορούμε να επιλέξουμε είναι ο χρυσός, η δεύτερη είναι το ασήμι και η τρίτη είναι το κενό. Ο συγκεκριμένος ανιχνευτής έχει τρεις τρόπους αναζήτησης. Έχει με παλμό, αυτό που ακούγεται το τι είναι ο παλμός που παράγει κατά τη διάρκεια της έρευνας. Το ίδιο ισχύει και για όλα τις άλλες επιλογές, το χρυσό, το ασήμι και το κενό. Και όταν εντοπίσει ένα στόχο, το μηχάνημα ανάβει τα LED, τις ενδείξεις, φωτεινές ενδείξεις και παράγει και ήχο όσο πλησιάζουμε στο αντικείμενο. Είναι με μπαταρία 9V. Είναι αποσπόμενες οι κεραίες. Έχει μία κεραία 2 τεμαχίων για να μεταφέρεται εύκολα. Βιδώνει και ξεβιδώνει πάρα πολύ εύκολα. Το ίδιο ισχύει και με τη λαβή. Είναι της εταιρείας Gold Hunter. Έχει γίνει με προδιαγραφές που έχουμε απαιτήσει εμείς από την εταιρεία. Να κατασκευαστεί ο ανιχνευτής, δηλαδή με όλες τις συνθήκες και τις επιλογές που ζητήσαμε εμείς. Έχει πολύ καλή απόσταση και βάθος. Εντοπίζει μόνο τρεις κατηγορίες, δύο μετάλλων και μία κενό. Δουλεύει ραβδοσκοπικά, δηλαδή είναι κυλιόμενη η λαβή. Όταν τοποθετήσουμε και την κεραία, το μηχάνημα ζυγίζεται πάρα πολύ καλά. Οπότε, ανοίγοντας το διακόπτη και το βαστάμε στο χέρι μας, αμέσως αρχίζει ο ανιχνευτής, ανάλογα την επιλογή που το έχουμε δώσει, να κάνει ανίχνευση. Κατευθύνεται στην πορεία που έχει βρει την εκπομπή από το αντικείμενο το επιθυμητό που έχουμε βάλει στην επιλογή και στη συνέχεια όσο πλησιάζουμε ο ανιχνευτής ανάβει τις φωτεινές ενδείξεις και ο ήχος γίνεται πιο εντατικός. Και στη συνέχεια όταν φτάσουμε στο σημείο 0 κάνει περιστροφή γύρω από τον εαυτό του όπως δουλεύουν όλα τα ραδοσκοπικά. Είναι ανιχνευτής του 2022, είναι τεχνολογικά πάρα πολύ εξελιγμένος. Είναι με παλμό, με ηλεκτρονικό παλμό, οπότε σημαίνει ότι μπορεί να ανιχνεύει τα αντικείμενα ακόμα και αν υπάρχει περίβλημα. Δηλαδή, αν έχουμε ένα μεταλλικό αντικείμενο που είναι θαμμένο στο έδαφος και έχει μέσα ευγενή μέταλλα, μπορεί να το ανιχνεύσει μέσω του ιονισμού που παράγει το μηχάνημα. Δουλεύει με τρεις τρόπους. Δουλεύει με παλμό, με ιονισμό και με βιοσυχνότητες. Οπότε έχουμε τρεις επιλογές σε έναν ανιχνευτή.